Αιτία πολέμου χαρακτηρίζει το προωθούμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δυστυχώς, το νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή από τη συγκυβέρνηση, καταρχάς πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι και χειρότερο, γιατί ό,τι έχει πάει προς τους θεσμούς και έχει γυρίσει πίσω δεν έχει γίνει καλύτερο, αλλά χειρότερο γίνεται. Ήδη όμως υπάρχει η διάθεση και η πρόθεση με αυτά που έχουμε δει ως τώρα, πραγματικά να φτάσουμε σε σημεία συντάξεων των 320 ευρώ, υπερίθαλψη και μέριμνα για τον εργαζόμενο να μείνει εντελώς ανύπαρκτη. Είναι κόλαφος, για εμάς αποτελεί αιτία πολέμου. Πρέπει όλος ο λαός να ξεσηκωθεί, να μην αφήσει να περάσει ούτε ένα από τα νέα μέτρα, τα οποία στο σύνολό τους ρημάζουν τη ζωή των εργαζομένων, των αγροτών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκτιμά ότι το νέο ασφαλιστικό είναι συνέχεια του τρίτου μνημονίου και ως εκ τούτου θα επιβαρύνει κι άλλο την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των λαϊκών στρωμάτων. Ενώ υπάρχουν μια σειρά ψηφισμένα νομοσχέδια τα οποία πραγματικά ως τώρα υποτίθεται ότι θα καταργούνταν και θα γινόταν καλύτερα, έρχονται να προστεθούν στις 9 ήδη υπάρχουσες μειώσεις των συντάξεων και άλλες 2, σύνολο 11 δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομιμοποιεί τα ως τώρα προηγούμενα των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μπορεί να ανοίπτουν τα χέρια τους και να λένε ότι δεν θα ψηφίσουν. Δεν ξεχνάμε όμως εμείς, και ούτε ο κόσμος πρέπει να ξεχνάει, ότι αυτά που σήμερα ζούμε είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για το τρίτο μνημόνιο, που όλοι μαζί ψηφίσανε, και πραγματικά θα έρθουν και χειρότερα. Όσο για την ψήφιση του νόμου, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρεί ότι θα περάσει από τη Βουλή, ενώ πίσω από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βλέπει έναν μεγαλύτερο εχθρό που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ δείχνουν ότι τώρα πραγματικά το ρόλο τους ήταν επιλογή του συστήματος για να μπορέσουν να περάσουν αυτά τα μέτρα, γιατί πραγματικά με τις προηγούμενες κυβερνήσεις θα είχε γίνει χαμός, ενώ τώρα περνάνε σχεδόν αλόβητα. Ούτως ή άλλως το σύστημα έχει τις εφεδρίες του, δεν πρόκειται να το σταματήσει τα 153 ή τα 157, δεν ξέρουμε κι εμείς τι θα γίνει. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι να μην περιμένουμε εμείς από τη Βουλή για να σταματήσει αυτή η κόλαση η οποία έρχεται.